Η Μαγνησία και ο αγροτοσυνεταιριστικό κόσμο τρινούν την απώλεια του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου Νικίτα Πρίτζου, που κατέληξε όπω έγινε γνωστό από επιπλοκέ του κορονοϊού. Όπω αποκαλύπτεται, είχε αρνητικοποιηθεί, όμω η υγεία του είχε υποστεί σοβαρή επιβάρυνση με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Λάρισα. Ο Νικίτα Πρίτζο κυδεύτηκε χθε το απόγευμα στον ιερό Ναγίου Λαζάρου στο κημητήριο Κούκο, όπου και ετάφη. Η εξόδιο έγινε σε πολύ κύκλο στι 5 χθε απόγευμα. Η είδηση του θανάτου του πάντω έπεσε σαν κεραυνό ενεθρία στην τοπική κοινωνία. Ελάχιστοι γνώριζαν πω ο εμβληματικό συνεταιριστή, ο άνθρωπο που απογείωσε τη γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ και την κατέστησε μονάδα πρότυπο σε πανελλαδικό επίπεδο, νοσούσε από κορονοϊό και νοσηλευόταν. Ακόμη και οι πλέον στενοί του συνεργάτε έπεσαν από τα σύννεφα στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του. Ο Νικίτα Πρίτζο έφυγε σε ηλικία 78 ετών. Αφού πρώτα διέγραψε μια σημαντική πορεία δράση και προσφορά στο αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα τη περιοχή, το κοινωνικό του αποτύπωμα ήταν συγκεκριμένο. Επί σειρά ετών, πάρα πολλέ οι προτάσει για την αναστήλωση τη αγροτιά και τη συνοτροφία, εισηγήσει στο κεντρικό κράτο και τι εκάστοτε κυβερνήσει, με ένα λόγο που τον λάμβαναν υπόψη ακόμη και υψηλόβαθμοι πολιτική. Η προσφορά υπήρξε όμω και προ κατατόπου αρχέ, την αστυνομία, ενώ υπήρξαν και υποτροφίε προ παιδιά άπορων οικογενειών τη περιοχή του Δήμου Ριγα Σύσσωμο το πολιτικό, προσωπικό, τοπική φορεί και σύλλογοι, καθώ επίση ο αγροτικό κόσμο και η ΕΒΟΛ, με συλληπιτήρε ανακοινώσει του, αποχαιρετούν τον Ακλιπώντα. Το μήνυμα που στέλνουν όλοι είναι ότι η Νικήτα Πρίτζο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η τηλεόραση του Άστρα έρχεται για ακόμη μια φορά. Συλληπιτήρια στου οικείου του και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.